Γεια σας αγάπες μου, ελπίζω να είστε όλοι και όλες πάρα πολύ καλά. Καλώς ήρθατε πίσω στο κανάλι μου. Στο σημερινό βίντεο θα δούμε τις τελευταίες μου αγορές και παράλληλα θα σας πω και τις ετυπώσεις μου. Κάποια από αυτά τα έχουμε δείξει ήδη στο κανάλι, συγκεκριμένα στο προηγούμενο βίντεο, οπότε αυτά θα τα ξεπετάξω λίγο και θα τρυφήσω πιο πολύ στα κομμάτια τα οποία δεν τα έχετε δει και θα σας πω κάποια πράγματα για αυτά εννοείται, γιατί πάτε το haul, τα δικά μου τα haul συνδυάζονται με κάποια μικρή ανάλυση του εκάστοτε προϊόντος. Οπότε πάμε σιγά σιγά να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, θα περάσω πάρα πολύ γρήγορα δείχνοντάς σας την παλέτα Flawless Matte 2 από τη Makeup Revolution. Η συγκεκριμένη παλέτα ήταν, όπως είπα και στο προηγούμενο μου βίντεο, λίγο περιττή σαν αγορά, διότι έχει πάρα πολλά κοινά στοιχεία με την πρώτη Matte Revolution παλέτα. Βασικά θα σας δείξω λίγο και την προηγούμενη για να καταλάβετε λίγο τις ομοιότητες. Λοιπόν, η πρώτη Flawless Matte είναι έτσι, σε αυτή τη συσκευασία, ενώ η Matte 2 είναι σε κόκκινη συσκευασία. Αυτή η παλέτα είναι η Flawless η πρώτη και αυτή εδώ πέρα είναι η δεύτερη. Λοιπόν, από ό,τι βλέπετε έχει το περίπου 50% είναι κοινά τα χρώματα, στα ουδέτερα παύλα κοινά είναι σχεδόν ίδια. Ο μόνος λόγος που αγοράζεις στη δεύτερη παλέτα συμπληρωματικά είναι για τα χρώματα που σου δίνει τα πιο έντονα, γιατί στη δεύτερη παλέτα έχει μέσα και κάποια κοκκινά και κάποια πορτοκαλί, τα οποία δεν υπάρχουν καθόλου σε αυτή την παλέτα. Και εδώ κολλάει η δήλωσή μου ότι δεν χρειάζονται να πάρω και τις δύο, γιατί αυτά τα χρώματα μεμονωμένα και μη τα έχω σε άλλες παλέτες. Απλά για κάποιο λόγο το καταναλωτικό μου δαιμόνιο μου είπε ότι θα μου χρησιμεύσει. Μπορώ να πω ότι γενικά στη ζωή μου, στην καθημερινότητά μου, δουλεύω πολύ περισσότερο με matte γήινες αποχρώσεις και δεν είμαι έτσι τόσο έντονα βαμμένη στην πραγματικότητα. Αυτό εντάξει είναι λίγο και πιο του καναλιού θέμα, δηλαδή θα δείξουμε και κάτι λίγο πιο ιδιαίτερο, αλλά στην καθημερινή μου βάση πραγματικά τις επιλέγω και τις χρησιμοποιώ πάρα πολύ. Θα ξεπετάξω επίσης πολύ γρήγορα το foundation από L'Oréal, το True Match που πήρα, το οποίο το δοκιμάσαμε στο προηγούμενο tutorial. Είμαι πολύ ευχαριστημένη προς το παρόν. Μία κοπέλα κάτω στα σχόλια μου είπε ότι της έχει οξυδωθεί πάνω στο τρίμηνο. Ελπίζω να μην γίνει, γιατί θα στενοχωρηθώ πάρα πολύ. Και δεν είναι θέμα τιμής και 2 ευρώ να κάνει ένα προϊόν και 102 ευρώ να κάνει ένα προϊόν. Εκνευρίζομαι γενικά αν το προϊόν ισχυρίζεται ότι είναι κάτι και μετά γίνεται κάτι άλλο. Οπότε άμα οξυδωθείς, μην τολμήσεις. Λοιπόν, με τι θα συνεχίσω? Θα συνεχίσω με eye cushions. Πήρα από το Moto Cosmetico αυτήν εδώ πέρα την παλέτα από W7. Έχει μέσα αυτές τις αποχρώσεις. Είναι σε κρεμώδη υφή, δηλαδή στο χέρι σου, στα swatches, το αισθάνεσαι κρεμώδες. Έχουν τρομερή απόδοση στα swatches. Τι γίνεται τώρα με τη συγκεκριμένη? Δεν τα πήγαμε καλά στην πρώτη δοκιμή. Χρησιμοποίησα κανονικά τα πινέλα μου κτλ. Συνειδητοποίησα όμως ότι δεν γράφουν καθόλου και μετά κάθισα και λίγο και το ψάξα και επειδή είναι cushions δουλεύουν περισσότερο με το δάχτυλο, που σημαίνει ότι άμα θέλεις να έχεις το μέγιστο δυνατό αποτέλεσμα σε θέμα απόδοσης πρέπει να βάλεις δάχτυλο. Ενώ δουλέψαμε με την απόδοση και έβγαλε το αποτέλεσμα που ήθελα σε ένταση κτλ, δεν είναι πολύ χρηστικό στο να το κάνεις σωστό blend και να μην φαίνεται σκληρό. Οπότε μπορώ να πω ότι είμαι ντεμίντεμι με αυτή την παλέτα. Πιστεύω ότι θα την αξιοποιήσω περισσότερο αν θέλω να κάνω ένα pop σε συγκεκριμένο σημείο στο μάτι, όπως στο κέντρο ή στην εσωτερική κόγχη, και δεν θα τη χρησιμοποιήσω σε καμία περίπτωση για να κάνω εξ ολοκλήρου ένα μακιγιάζ, διότι δεν με βολεύει τουλάχιστον με τα δάχτυλα. Με το πινέλο πάλι δεν έχει καμία απόδοση, οπότε μόνο για συγκεκριμένα πράγματα. Θα σας δείξω ένα τελευταίο προϊόν μακιγιάζ, γιατί όλα τα υπόλοιπα θα είναι περιποίησης, παύλα, φροντίδες προσωπικής προσώπου κτλ. Οπότε θα περάσω στο Matte Lipstick από Love is Care που πήρα. Είναι το νούμερο... Έβγαλα την ετικέτα, είχα ζει. Νομίζω είναι το νούμερο 2. Είναι αυτό που φοράω σήμερα στα χείλη μου. Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο nude σάπιο μήλο. Ξετρελάθηκα μαζί του. Προς το παρόν τα πάμε πάρα πολύ καλά και σε... Δεν κολλάει καθόλου. Τίνει το προηγούμενο που έχω να μου σουφρώνει λίγο τα χείλη και να μου τα ξεραίνει. Όμως αυτή τη φορά προνόησα για να μην μου συμβεί το ίδιο και έχω βάλει ένα lip balm από κάτω, οπότε έδεσε πάρα πολύ σωστά. Τώρα στη διάρκεια της ημέρας θα δείξει, γιατί είναι και η πρώτη μου εφαρμογή. Παρ' όλα αυτά μου άρεσε τρομερά το χρώμα και το αγαπώ. Το αγαπώ ήδη. Μόνο για το χρώμα. Λοιπόν, και περνώντας σε περιποίηση, θα ξεκινήσω με κάτι το οποίο είναι πραγματικά ακριβό.
Δηλαδή, ξέρετε ότι εγώ συνέχεια παίρνω οικονομικά, σας δείχνω οικονομικά κτλ. Έκανα μία εξαίρεση σε αυτό το κομμάτι, αποφάσισα να επενδύσω κάποια παραπάνω χρήματα, διότι το συγκεκριμένο προϊόν εγγυόταν ότι θα μου προσφέρει τη χαμένη λάμψη και υγρασία στο πρόσωπο. Αυτή την εταιρεία την είδα πρώτη φορά από το κανάλι της Εβουλίτα. Αναφέρομαι στη Χέλενα Natura, είναι αυτό εδώ πέρα το προϊόν, είναι ένα ελιξίριο και άμα σας δείξω τα συστατικά, παιδιά, θα σας το βάλω λογικά κάπου εδώ να δείτε. Έχει μέσα ό,τι πιο καλό για το δέρμα, δεν μπορώ να το περιγράψω. Επειδή έχω πάρα πολύ ξηρή επιδερμίδα και ζορίζομαι ειδικά το χειμώνα πάρα πολύ, ό,τι με ό,τι οικονομικό και μη έχω, δεν με καλύπτει 100%, οπότε σκέφτηκα, ok, θα το ρισκάρω, θα επενδύσω και άμα είναι καλό, είναι. Και παιδιά, είναι πάρα πολύ καλό. Το πρόσωπό μου είναι άλλο. Δεν μπορώ να σας περιγράψω τα συναισθήματά μου για αυτό το προϊόν. Βέβαια, είμαι με το σταγονόμετρο κυριολεκτικά, γιατί είναι πραγματικά ακριβό προϊόν. Είναι γύρω στα 50 ευρώ. Έχει το δοσομετρηθεί, τέλος πάντων. Βάζεις πολύ λίγες σταγόνες, δεν χρειάζεται παραπάνω. Το συνιστώ κυρίως σε πιο ξηρές επιδερμίδες. Παρ' όλα αυτά, μπορεί να το χρησιμοποιήσει οποιαδήποτε κοπέλα έχει πολύ έντονο πρόβλημα και δεν έχει βρει την υγειά της σε προϊόντα λίγο πιο ευρείας κατανάλωσης. Εντάξει, δεν θέλω να πω πάρα πολλά πράγματα για το συγκεκριμένο, γιατί δεν σας έχω συνηθίσει και σε πιο ακριβά προϊόντα, οπότε ήθελα απλά να σας δείξω ότι το πήρα, μου άρεσε, πάμε παρακάτω. Και συνέχεια θα περάσω σε ένα σέρουμ. Τελευταία έχω φάει σκάλωμα με τα σέρουμ γενικά. Γενικά, βασικά, τελευταία αναζητώ οτιδήποτε μπορεί να μου ενεδοτώσει στο full και στο έπακρο την επιδερμίδα μου και ελπίζω να μην τις κάνω κακό τις επιδερμίδες μου χρησιμοποιώντας πάρα πολλά πράγματα τα οποία είναι για ενυδάτωση. Γιατί λίγο το δέρμα συνηθίζει κιόλας και βαριέται και μετά δεν παράγει τη δική του υγρασία. Παρ' όλα αυτά το είδα και μου άρεσε πάρα πολύ. Αναφέρομαι στο Mediterranean Ultra Lift Serum και είναι για όλους τους τύπους επιδερμίδας. Το συγκεκριμένο έχει 10 ενεργά συστατικά, είναι φυσικά δερματολογικά ελεγμένο. Έχει μέσα λάδι ελιάς, λάδι αργάν, υαλουρονικό, προβιταμίνη β5, λάδι ταμαρίνδου και. Βάζεις πάρα πολύ λίγο στο χέρι, κάνεις λίγο ελαφρύ μασάζ και απλώνεις την επιδερμίδα σου πριν περάσεις οποιαδήποτε κρέμα, μάσκα. Οτιδήποτε έχεις να κάνεις, το βάζεις πρώτο αφού φυσικά έχεις κάνει τον ντεμακιγιά σου σωστά. Το συγκεκριμένο αφήνει ένα φίλτρο σχετικά ενυδατικό. Περισσότερο μπορώ να πω ότι μου το κάνει ελαστικό το πρόσωπο. Έχει μια κολώδη σύσταση, μπορώ να πω ότι το κάνουν αυτό όλα τα σέρουμ, αφήνουν μια κολώδη σύσταση. Και επειδή έχει λοιπόν αυτή την κολώδη υφή και αποτέλεσμα στην επιδερμίδα, ό,τι βάλεις μετά από πάνω σε κρέμα, κρέμα ματιών, ενυδατική, αντιγυρετική κτλ. Έχει καλύτερη απόδοση κρέμα ματιών, οτιδήποτε. Ό,τι και να βάλω δηλαδή πάνω στο πρόσωπό μου, μετά καταλαβαίνω ότι λίγο περισσότερο το βοηθάει αυτό το σέρουμ. Και τώρα θα περάσω ένα προϊόν. Αυτό εδώ, το οποίο, παιδιά, είναι από Apivita, είναι το Cleansing Foam Face and Eyes with Olive and Lavender, είναι ένας αφρός καθαρισμού για πρόσωπο και μάτια. Από τότε που το πήρα, αναρωτιέμαι τι έκανα τόσο καιρό χωρίς αυτό. Δεν υπάρχει. Το ντεμακιγιάζ μου έχει γίνει παιχνίδι. Εκεί που ήμουνα σε φάση παλιότερα, πριν το πάρω αυτό, ποιος ξεβάφεται τώρα και θα κάνω 100 ώρες στα μάτια μου να τα τρύψω και όλα αυτά, και αν βγει και βάλει και δεύτερη στρώση και τρίτη στρώση αφρού για να μπορέσω να καθαρίσω καλά το πρόσωπό μου, τώρα ήρθε αυτό εδώ πέρα, παιδιά, βάζω λίγο στο χέρι μου, κάνω ένα μασαζάκι, τα λιώνει όλα, όταν τα λέμε όλα, όλα. Ακόμα και εδώ πέρα στο σημείο αυτό που όταν χρησιμοποιούμε μαύρο μολύβι, ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι είναι το πιο δύσκολο σημείο για να το βγάλεις. Και αν όχι δύσκολο, θέλει περισσότερο τρίψιμο, οπότε δεν κάνει καλό σε καμία περίπτωση για τα μάτια και για τις ρητίδες μας κτλ. Είναι όλα αβίαστα με αυτό το πράγμα. Δηλαδή, μπράβο. Άμα δεν το έχετε, δοκιμάστε το. Απλά. Πάμε παρακάτω, θα σας δείξω αυτό εδώ πέρα το προϊόν, το οποίο είναι από Dirty Works, είναι το Radiance Cream. Dirty Works είναι μια αγγλική εταιρεία, έχει αρχίσει να ξεπετάγεται τώρα τελευταία. Είναι λοιπόν μια κρέμα η οποία το πρώτο πράγμα που γράφει από πίσω είναι Illuminate. Και ό,τι λέει Illuminate, εγώ θα το πάρω, δεν υπάρχει περίπτωση. Λοιπόν, το συγκεκριμένο προϊόν είναι μια κρέμα που χρησιμοποιείται και σαν primer, χρησιμοποιείται γενικά οποιαδήποτε στιγμή θέλεις να δώσεις ένα boost στην επιδερμίδα ενυδατικό ή αν δεν θέλεις να βαφτείς, θες να έχεις λίγο μια πιο υγιή όψη στην επιδερμίδα. Δεν είναι σήμερη, είναι αυτό το φυσική γυαλάδα που έχεις πιει πολύ νερό μία μέρα και είσαι έτσι ζωντανή και φρέσκια. Πάρα πολύ ωραίο προϊόν. Έχει μία μυρωδιά η οποία ελαφρώς με εκνευρίζει,
Μυρίζει απορρυπαντικό. Λοιπόν, θα σας πω τι γίνεται τώρα με αυτό. Εγώ γενικά, δεν ξέρω αν το έχετε παρατηρήσει, ειδικά εσείς οι πιο παλιές εδώ πέρα θα το ξέρετε, ότι έχω θέμα με τις μυρωδιές. Άμα ένα προϊόν μυρίζει λίγο έντονα, δεν έχει σημασία αν είναι ωραία μυρωδιά, δεν σου λέω να μυρίζει σκουπίδια. Προφανώς και μυρίζουν όλα αυτά τα προϊόντα, έχουν ένα άρωμα μέσα. Αν όμως μυρίζει πάρα πολύ έντονα, είναι ενοχλητικό. Για μένα δηλαδή με εκνευρίζει πάρα πολύ, νιώθω ότι βάζω στο δέρμα μου κάτι κακό. Εντός εισαγωγικών. Το καλό με το συγκεκριμένο προϊόν όμως είναι ότι με το που φύγει και απορροφηθεί λίγο, φεύγει η μυρωδιά. Ευτυχώς, γιατί πραγματικά θα το πετούσα όσο καλό και να είναι και όσα λεφτά και να το πήρα. Και θα συνεχίσω με Dirty Works. Πήρα αυτό εδώ πέρα από το Yolo Gift, το Facial Oil, το οποίο έχει μέσα βιταμίνη Ε, Argan Oil και Olive Oil. Έρχεται σε αυτή τη συσκευασία. Είναι τέρμα λεπτόρευστο, δηλαδή. Δεν είναι αυτό που θα κάνεις το τσικ τσικ που κάνουν στο Instagram και είναι fabulous. Γίνεσαι άστα να πάνε. Οπότε όχι. Λοιπόν, είναι πάρα πολύ λεπτόρευστο, δηλαδή το βλέπετε λογικά και πώς κουνιέται. Το γεγονός ότι είναι τόσο λεπτόρευστο το κάνει ιδανικό για επιδερμίδες κάθε τύπου. Γιατί δεν είναι από αυτά τα λάδια τα οποία θα καθίσουν πολύ βαριά στο πρόσωπο. Δεν είναι από αυτά τα λάδια τα οποία θα τα νιώσετε έντονα σαν υφή. Είναι ένα λαδάκι το οποίο μπορείς να το χρησιμοποιήσεις πάλι για να δώσεις ένα boost παραπάνω στην επιδερμίδα σου ανά πάσα στιγμή μέσα στην ημέρα και απορροφάται στο 100%, δηλαδή το χέρι μου αυτή τη στιγμή αμυδρά λίγο γυαλίζει. Απορροφάται αμέσως, δηλαδή πραγματικά το δέρμα το ρουφάει όλο και μετά έχεις λίγο μια πιο υγιή λάμψη. Δεν είναι καθόλου λιπαρό, ενώ είναι λάδι. Μου αρέσει πάρα πολύ γιατί μπορώ να το προτείνω και σε πιο κανονικές παύλα λιπαρές επιδερμίδες. Ειδικά τώρα το χειμώνα. Γιατί και ακόμα και οι λιπαρές επιδερμίδες δεν σημαίνει ότι δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν λάδι. Ίσα-ίσα μπορώ να πω ότι το λάδι μπορεί να τις βοηθήσει ώστε να μην εκρίνει το δέρμα τους παραπάνω λιπαρότητα από όσο πρέπει. Και θα καταλήξω με ένα προϊόν το οποίο όπως και αυτό τη Σαπιβίτα ήμουνα σε φάση για ποιο λόγο τόσο καιρό δεν το είχα. Μαζί με το λαδάκι που πήρα από το Yolo Gift πήρα και αυτό εδώ πέρα το οποίο είναι το Mario Badescu Skincare Facial Spray with Aloe Herbs and Rose Water. Το έχετε δει. Το έχετε παραδεί θα έλεγα και όχι άδικα διότι αυτό το προϊόν είναι ίσως από τα καλύτερα primer, παύλα, setting spray, παύλα, fixing spray τα οποία έχω. Δεν μπορώ να σας το περιγράψω. Λοιπόν, αφού κάνω τον μακιγιάζ μου, πάντα ψεκάζομαι με αυτό. Κατευθείαν το δέρμα μου παίρνει άλλη όψη. Απίστευτο. Το έχω φυσικά τεστάρει και σε απόδοση χρωματική. Σε διάφορες σκιές, ψεκάζω στο πινελάκι και δίνει το μέγιστο δυνατό μια σκιά σε απόδοση, οπότε μπράβο του, που δεν είναι ουσιαστικά ένα καλλυντικό τόσο προϊόν όσο είναι περιποίησης. Κι όμως, το αγαπώ, το αγαπώ, το αγαπώ, πως τόσο καιρό δεν το είχα. Λοιπόν, τώρα, επειδή θέλω να το κλείσω το βίντεο λίγο πιο ευχάριστα και να υποφεληθείτε κι εσείς από όλη αυτή την λογοδιάρρεια που με έχει πιάσει, παίρνοντας αυτά τα δύο προϊόντα από το Yolo Gift, εντάξει, η Nancy είναι πραγματικά άγγελος, μου έστειλε ένα προϊόν και για εσάς. Οπότε αυτό εδώ πέρα μπαίνει σε διαγωνισμό σήμερα, να το κερδίσει μία από εσάς. Ελπίζω να σας αρέσει το συγκεκριμένο προϊόν και ελπίζω να σας αρέσει γενικά το δωράκι αυτό. Εγώ προσωπικά θα πάρω τη μεγάλη συσκευασία μόλις μου τελειώσει, γιατί δεν θέλω να ξεμείνω ποτέ. Πάρα πολύ ωραίο προϊόν. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Οπότε αυτό εδώ πέρα θα γίνει δικό σας. Συγκεκριμένα το Yolo Gift έχει κάνει και ένα κανάλι εδώ πέρα στο YouTube όπου κάνουν συνέχεια διαγωνισμούς. Οπότε θέλετε πάρα πολύ να είστε συνδρομητές σε αυτό το κανάλι, διότι σας γεμίζει συνέχεια δώρα. Δεν θέλω να ευχηθώ καλή επιτυχία στο κανάλι. Εγώ είμαι πολύ πιστή φαν. Γενικά και το κατάστημα έχει τρομερά προϊόντα. Η ώρα συμμετοχής είναι πάρα πολύ απλή, παιδιά. Θα κάνετε εγγραφή στο δικό μου κανάλι αν δεν έχετε κάνει ήδη. Θα κάνετε εγγραφή στο κανάλι του Yolo Gift γιατί μας προσφέρει αυτό εδώ πέρα το δωράκι. Δεν είναι αγορασμένο με δικά μου λεφτά το συγκεκριμένο. Και φυσικά θα μου σχολιάσετε από κάτω ό,τι θέλετε εσείς. Ό,τι με ό,τι θέλετε εσείς. Αυτά. Πάρα πολύ απλά πράγματα. Αν θέλετε, μπορείτε να μου πείτε τι έχετε αγοράσει εσείς τελευταία και άμα, ή γενικά άμα κάτι σας ευχαρίστησε, άμα κάτι σας απογοήτευσε, οτιδήποτε θέλετε να συζητήσουμε, εννοείται κάτω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν εδώ στο τέλος. Να ευχηθώ για ακόμη μια φορά καλές γιορτές. Να είστε όλοι χαρούμενοι, τρισευτυχισμένοι, υγιείς. Υγεία πάνω απ' όλα, παιδιά. Τίποτα άλλο δεν μετράει. Όλα τα άλλα έρχονται, φεύγουν κτλ. Αλλά η υγεία είναι αυτή που πρέπει να την έχουμε. Και όλα τα άλλα παιδιά θα φτιάξουν. Θα φτιάξουν, είμαι πάρα πολύ αισιόδοξη, να ξέρετε. Να είστε λοιπόν καλά. Θα τα πούμε πάρα πολύ σύντομα σε νέο βίντεο. Φιλάκια πολλά, αγάπες μου.